Κύριε Πρόεδρε, είμαι συγκλονισμένη από το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη κατεδίκασε το πρωί ένα βιαστή δύο ανηλίκων σε 12ετή κάθειξη και σε λίγες ώρες μέσα μετά τον άφησε ελεύθερο. Και αναρωτιέμαι, τι μάθημα δίνει ακριβώς η ελληνική δικαιοσύνη στους Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας, στους νέους αυτής της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν μόνοι τους για άλλη μια φορά ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο που είναι καταδικασμένο να μην εφαρμοστεί και που θα καταργήσει η επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι η δικιά μας προοδευτική με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μεγαλώνει ο κατάλογος των νομοσχεδίων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον των πολιτών υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Όσο πλησιάζει η ώρα της πτώσης της Νέας Δημοκρατίας, τόσο οξύτερη γίνεται η επίθεσή της σε λαϊκά συμφέροντα, τόσο πιο άοκνη, χωρίς ανάσα, η προσπάθειά της να προλάβει η κυβέρνηση, να εξοφλήσει τα γραμμάτια στους ολιγάρχες που την κρατούν στην εξουσία, μπας και καταφέρουν το θαύμα του 19 άλλη μια φορά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ολοκληρώνει την τριλογία της ιδιωτικοποίησης του κοινωνικού κράτους, υγεία, ασφάλιση, παιδεία. Του κοινωνικού κράτους, που αν είναι καθολικό, δημόσιο και δωρεάν, είναι η μόνη ασπίδα προστασίας όλων των πολιτών σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο με πάλιες κρίσεις, δημοσιονομικές, υγειονομικές, κλιματικές, ενεργειακές και σειράξεων τώρα. Η μόνη ασφάλεια και ελπίδα ψηφίζετε μόνοι σας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένα νομοσχέδιο που επιτίθεται στη νέα γενιά, που επιχειρεί να υποθηκεύσει το μέλλον της αλλά και το μέλλον των αυτούς του τόπου. Μόνοι σας, ένα νόμο για τα πανεπιστήμια, που για να μπορέσει να εφαρμοστεί, απαιτεί τις μεγαλύτερες συνενέσεις, απομονωμένη από τις 21 συγκλήτους και την Επιτροπή των Πριτάνεων, που τον απορρίπτουν. Από όλες τις ομοσπονδίες πανεπιστημιακών και εργαζομένων στα πανεπιστήμια της Ελλάδος, από 850 διακεκριμένους πανεπιστημιακούς στα 50 μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αυτά που θαυμάζετε, και βέβαια από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής που θέτει τα επιχειρήματα της αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Επιχειρείτε να καταργήσετε το δημοκρατικό, δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, την κληρονομιά της μεταπολίτευσης. Ο νόμος πλαίσιο του 82 σήμανε την αναγέννηση των ελληνικών πανεπιστημίων, τα έκανε διάσημα και ισχυρά, ώστε να είναι σήμερα στα 250 πρώτα από τα 32.500 που υπάρχουν παγκοσμίως. 250 πρώτα στα 32.500. Και κατάφερε αυτό τον άθλο γιατί πέτυχε τη συμμετοχή και συνένεση όλων των συντελεστών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών, διδασκόντων, εργαζομένων, που ανέλαβαν την υλοποίηση του νόμου αυτού, την υλοποίηση του νόμου και τον εκδημοκρατισμό του πανεπιστημίου, δηλαδή να μπει η δημοκρατία στο πανεπιστήμιο, που σήμαινε εκδημοκρατισμό της γνώσης με την κατάργηση της έδρας και την κατάστασή της από τον τομέα, εκδημοκρατισμό των δομών του Πανεπιστημίου, δηλαδή διοίκηση όλων των δομών του, τομέα, τμήμα, σύγκλητο, από όλη την κοινότητα, φοιτητές, εργαζόμενους, διδάσκοντες, τον εκδημοκρατισμό του διδακτικού φορέα, δηλαδή ενιαίο φορέα διδασκόντων, από τον λέκτορα ως τον καθηγητή, για πρώτη φορά όλοι με δικαίωμα στη διδασκαλία και έρευνα. Εσείς σε ποιους βασίζεστε για να υλοποιήσετε αυτό το νομοσχέδιο? Ποιοι είναι οι ενθουσιώδεις συμμετέχοντες που θα το πάρουν αν ιδιωτελώς στην πλάτη τους? Αυτό το πανεπιστήμιο των μάνατζερς που θα στοιχίσουν 950.000 ευρώ το χρόνο, αυτό το πανεπιστήμιο της ασίδωτης και αρπακτικής επιχειρηματικότητας, όπου κάθε διδάσκον για να επιβιώσει θα πρέπει να φέρνει projects εγκαταλείποντας την προπτυχιακή διδασκαλία υπέρ των επαμοιβή μεταπτυχιακών, των πολυδιασπασμένων πτυχίων
με τα οποία κανείς δεν συγκροτεί στέρεη γνώση και πρέπει σε όλη τη ζωή να μετεκπαιδεύεται πληρώνοντας αδρά. Και βέβαια το τερματίσατε όταν δίνετε έξι πτυχία διαφορετικών ταχυτήτων χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Το πανεπιστήμιο αυτό, το δικό σας, των βιομηχανικών διδακτορικών, που θα παραγγέλνονται από επιχειρήσεις, που θα καθοδηγούνται από την αγορά, δεν θα έχουν σχέση με την παραγωγή της έρευνας και της επιστήμης, με την παραγωγή δηλαδή νέας γνώσης. Αυτό σημαίνει διδακτορικό. Το πανεπιστήμιο των νέων ερευνητών, που θα είναι οι νέοι ήλωτες, οι οποίοι θα υποαμείβονται, ενώ θα επομίζονται τα προπτυχιακά χωρίς κανένα ακαδημαϊκό μέλλον. Αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Σούπερ Μάρκετ, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Ιδιωτική Εταιρεία, που ξέρετε καλά πώς διοικείται. Διοικείται με αυταρχισμό, με πειθαρχικά μέσα, με διαγραφές καθηγητών. Το περιβόητο νησιν 2, για συνδικαλιστική δράση και βέβαια με πανεπιστημιακή αστυνομία με κόστος 30 εκατομμυρίων, όσα ακριβώς είναι αυτά που πληρώνει το κράτος στα τρία μεγαλύτερα και πιο διάσημα πανεπιστήμια της χώρας, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΗ, δηλαδή το ΕΚΠΑ και το ΕΜΙΠΗ. Το Πολυτεχνείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοια επίθεση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο από τον νεοφιλελευθερισμό τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως άντεξε και θα αντέξει και τώρα, γιατί όλες οι οικογένειες, τα νοικοκυριά αυτής της χώρας, όλοι οι νέοι αυτής της χώρας έχουν καταλάβει ότι με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση η μόρφωση αφορά τις ελίτ. Μέσα σε 2 χρόνια, 40.000 νέοι οδηγούνται στα κολέγια ή στο εξωτερικό εφόσον έχουν να πληρώσουν. Αλλιώς θα αποχαιρετήσουν τα όνειρά τους με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τελείωσα κύριε Πρόεδρε, και ότι ακόμη και αν μπουν, συνεχείς φραγμοί θα τους πετούν έξω. Αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Αύριο και σήμερα απεργούν οι συνάδελφοί μου πανεπιστημιακοί και οι εργαζόμενοι, υπερασπιζόμενοι το Δημόσιο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, την ελπίδα του λαού. Το τιμούν. Δεν είναι μόνοι. Είμαστε πολλοί.